πριν από το καλοκαίρι του 2004, δέχτηκα και την επίσκεψη δύο μοναχών από τη συγκεκριμένη μονή, οι οποίοι μου παρουσίασαν και αυτό το πρόβλημα ότι είχαν κατοχυρώσει τίτλους ιδιοκτησίας σε μια περιοχή η οποία ήταν παραλίμνια και ότι υπήρχαν αντιδράσεις τις οποίες έπρεπε να αντιμετωπίσουμε. Εκτός από τους δύο μοναχούς, το πρόβλημα μεταφέρει στον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και ο Υφυπουργός του Αλέξανδρος Κοντός, που βλέπει τους ψηφοφόρους περιφέρειάς του ολοένα και πιο ανήσυχους, τώρα που η διαδικασία του δικαστηρίου έχει πια σταματήσει και η Μονή κρατά τρεις υπουργικές υπογραφές και τη λίμνη στα χέρια της. Τον Ιούλιο του 2004, πολύ πριν μιλήσει κανείς επίσημα για ανταλλαγές, ένα γράμμα του ΕΦΡΕΜ που ζητά την ανταλλαγή ενός μικρού κομματιού των παραλίμνιων περιοχών που κατοικείται από ψαράδες, φτάνει στο γραφείο του Τσιτουρίδη. Ναι, δέχτηκα μια επιστολή. Όπως έμαθα, αλλά θα σας ξαναπώ και πάλι ότι δεν μπορώ να θυμηθώ αναδρομικώς ούτε το περιεχόμενο της επιστολής. Θυμάμαι την έγνοια μου, είτε στην προφορική κουβέντα, είτε στη βάση εγγράφων ή επιστολών, την έγνοια μου να βρούμε λύση για το τι κάνουμε με 100 και πλέον οικογένειες οι οποίες χάναν τη γη τους επειδή κάποια μονή απέκτησε κυριότητα επί της γης των. Όπως μαθαίνουμε πολύ αργότερα, 4 ημέρες μετά την παραλαβή της επιστολής, ο Τσιτουρίδης φαίνεται να την προωθεί στον αρμόδιο φυσταμενό του, ώστε να διευθετηθεί το θέμα. Στην τελευταία σελίδα, δίπλα την υπογραφή του ΕΦΡΕΜ, τρεις λέξεις, τις οποίες ο Τσιτουρίδης δεν επιβεβαιώνει ότι έγραψε όλες ο ίδιος, δηλώνουν ότι για να επέλθει λύση πρέπει να συντρέχουν τρεις βασικές προϋποθέσεις: νομοθετικό διάταγμα, γνωμοδότηση και βεβαίως πολιτική βούληση. Η πολιτική βούληση η δική μου ήταν να βρούμε λύση στο θέμα των αγροτών. Τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο. Ευχαριστούμε πολύ. Φαίνεται πως οι προϋποθέσεις αυτές όμως ικανοποιήθηκαν μισό χρόνο αργότερα. Όταν στις αρχές Δεκεμβρίου ο διάδοχος του Τσιτουρίδη, Ευάγγελος Μπασιάκος, ξεκινάει διαδικασία που θα δώσει το πράσινο φως για τις πρώτες ανταλλαγές.